Ωραίος ο Γιώργουλης. Κάτσε ρε παιδιά. Παιχνιδιάρης κι αυτός. Παιδιά, δεν ήταν άλλος υπόψη... στο κρεβάτι. Άλλος μου φάνηκε. Αλλάζει ο Αλέξης. Έτσι είναι, στο κρεβάτι είναι άλλος. Όλοι άλλοι. Στο κρεβάτι είναι άλλος. Στο κρεβάτι πού το βρήκες αγάπη μου. Στο πάτωμα, στο πάτωμα. Τον έβαλε στο Γιωργούλη. Είναι αλλιώς ο Αλέξης στο πάτωμα. Ναι. Ήταν θέμα χρόνου να πέσει τα πατώματα ο Αλέξης σαν να ζυρδέλει. Αχ, Αλέξη, θα πάει στην Ευρωβουλή. Τώρα τι θα γίνει. Δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Εννοείς. Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι είναι σε θέση περίεργη στο ψηφοδέλτιο. Α, ως προς τις... Παιδιά, συγγνώμη, πιστεύετε. Εγώ στεναχωρέθηκα που το έμαθα αυτό. Επιλογή του. Πείτε μας λίγο και πείτε και σε εμάς. Θα είναι στο ψηφοδέλτιο για την Ευρωβουλή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ωραία. Συζητιόταν εδώ και καιρό. Ναι. Υπήρχαν κάποια ήξεις αφήξεις. Θα είναι, δεν θα είναι. Τελικά ανακοινώθηκε το όνομά του. Ναι, κανονικά θα βρίσκεται στο ευρωψηφοδέλτιο. Απλώς η θέση Αφροδίτη. Μάλλον είναι από τις πολύ. Αυτές που λέμε μη εκλόγιμες. Δηλαδή είναι χαμηλά, είναι σαν τιμητική. Και γιατί το δέχτηκε. Γιατί το θέλει προφανώς. Είπε ότι είδε ανθρώπους που έχουν όρεξη να αλλάξουν τα πράγματα, γι' αυτό τον ενέπνευσαν. Σας θυμίζω ότι ο Αλέξης Γιωργούλης είχε εκλεγεί και στη Λάρισα δημοτικό σύμβουλο. Βέβαια. Απλά ήταν λίγο άδοξο το τέλος αυτής της σύντομης πολιτικής του καριέρας. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν πήγαινε πολύ συχνά στο δημοτικό συμβούλιο και υπήρξε μια διαμάχη τότε. Δύσκολη. Απλά ο Αλέξης Γιωργούλης φέτος έχει κάνει ένα πολύ δυνατό comeback και με το Your Face και με τη σειρά Darrells που συνεχίζεται και επιτέλους προβλήθηκε όσο πρέπει. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Αλέξης έχει δεχτεί επίσημη πρόταση από τον Αντένα για τη σειρά Άγριες Μέλισσες, που είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή του χρόνου, και έχει και μια πρόταση από τον Αλφα για μια άλλη σειρά. Θέλω να πω ότι βρίσκεται σε μια καλλιτεχνική κινητικότητα. Επειδή όταν κατεβαίνεις υποψήφιος στις εκλογές, πάντα χρωματίζεσαι κάπως. Εγώ λίγο στεναχωριέμαι με τους καλλιτέχνες που είναι τόσο πολύ ενεργοί και αποφασίζουν να κάνουν και το ένα και το άλλο. Φυσικά είναι σεβαστή επιθυμία κάθε ανθρώπου και ειδικά να δραστηριοποιηθεί στον πολιτικό στίβο. Αλλά εμένα και από ό,τι είδα και τα σχόλια δεν ήταν πολύ θετικά. Ναι, έχει. Πολύ αρνητικά ήταν, πολύ μπορώ να πω. Κριτική, πολύ σφοδρή κριτική. Γιατί το δέχτηκε. Γιατί να το κάνετε για. Ξέρεις, τώρα σκάβουν και πράγματα και βγάζουν. Και όλοι έχουμε δεχτεί προτάσεις. Μου κάνει εντύπωση και για το Σταρόβα και για την Μπεκατόρου. Και εμένα. Γιατί είναι και λαοφίλης, δηλαδή στα Ρώμα στην Θεσσαλονίκη. Και εσύ έχεις δεχτεί, δηλαδή. Είπες ότι όλοι έχουμε δεχτεί προτάσεις. Α, δεχτεί. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δεχτεί. Όχι απαραίτητα. Και όλοι. Συγγνώμη. Οι δύο φέτος έχουμε δει ότι πάρα πολλά πρόσωπα από τα επαγγέλματα αυτά που έχουν μια αναγνωρισμότητα, τέλος πάντων, τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, ναι, το έχουν τολμήσει. Ναι. Φέτος πάρα πολύ. Ναι. Δεν είναι. Reality. Έχει γίνει, ας πούμε, και στο Twitter, reality, έχουν ναι. γράψει σλογκανάκια. Ναι, θα έχουμε την τανομαχία Σόμερα Γιωργούλη. Φοβερή τανομαχία. Φάει τάξη. Αλλά η Μπεκατόρου είναι ένα... Όχι ότι θα έλεγε ποτέ ναι. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα έλεγε ναι, αλλά... Επειδή είναι πολύ αγαπητή και δήμαρχος θα βγει, πολύ αγαπητή και εγώ από τα πρώτα μου χρόνια, από τη Θεσσαλονίκη. Εσύ δέχτηκες προτάσεις για δημοτικές εκλογές και περιφερειακές. Πολλά. Και βουλή. Α, ξέρω τη βουλή. Από όλα σχεδόν τα κόμματα. Και για τη βουλή. Από όλα σχεδόν τα κόμματα. Αλήθεια. Όλα αυτά τα χρόνια. Και η Στικούδη, παιδιά, είπε στο βίντεο ότι έχει δεχτεί, αλλά δεν αποκάλυψε την παράταση. Αλλά το θεωρώ αστείο. Γιατί και από πολλές παρατάξεις. Πάρα πολλές παρατάξεις. Θα τα πω στο διάλειμμα και δεν θέλω τώρα. Είμαι σίγουρος ότι σου έκανε πώς το λεγόταν. Ποιος. Αχ. Αλλά το θεωρώ αστείο. Γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος για να... Τώρα σου μιλάω και από πολύ... Από πρόσωπα με μια πολύ μεγάλη πολιτική καριέρα. Και από τη Γαλάζια παράταξη. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Μαύρε. Και από τη Γαλάζια. Απλώς εγώ θεωρώ. Θέλω να ξέρω. Όχι, από όλα σχεδόν. Δεν είναι μόνο αυτό. Αχα. Okay. Απλώς θεωρώ ότι για να γίνει, για να αποδεχτεί κάποιος ή να κάνει σε κάποιον μία πρόταση, πρέπει να έχει τις γνώσεις, τις σπουδές, το χρόνο. Το χρόνο ασχοληθεί. Εγώ γι' αυτό λέω, γιατί ο Αλέξης είναι υπερδραστήριος. Τι μάθαμε σήμερα. Πίστευτα πράγματα. Τι μάθαμε σήμερα.